Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Αφού ο Παντελίδης αρπάζει το παιδί και το ένοχο μυστικό από το παρελθόν του. Ο Παντελίδης κληραίνει τον εκβιασμό του προς το Μιχάλη αρπάζοντας το γιο του, αλλά η Ελένη θα του δώσει ένα καλό μάθημα. Ο Πέτρος δίνει κουράγιο στη μητέρα του, συναντά τον πατέρα του και ζει τον ερωτά του με την Ειρήνη ελεύθερα στην Κρήτη. Στο μεταξύ ο Ιπποκράτης ανακάλυψε το μυστικό της Δήμητρας. Ο Πέτρος είναι συγκινημένος που κατάφερε επιτέλους να αγκαλιάσει τη μητέρα του, πριν από την επέμβασή της και να της δώσει κουράγιο. Όσο οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, εκείνος παραμένει κρυμμένος για να μην τον δει κανένα μάτι στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρουσιάζονται επιπλοκές στην ώρα του χειρουργείου. Το μυαλό του βασανίζει η σκέψη μήπως θα έπρεπε να της είχε φανερωθεί νωρίτερα. Μήπως η καρδιά της δεν άντεξε τον πόνο από το χαμό του, μήπως δεν έπρεπε να είχε βάλει πάνω από την ηρεμία της την ανάγκη του να διαφύγει την σύλληψη. Την ίδια στιγμή στην Αθήνα, ο αδίστακτος Παντελίδης οργανώνει την απαγωγή του μοναχογιού του Μιχάλη και της Ελένης. Θέλει να τους δείξει ότι δεν αστειεύεται και πως μπορεί αν θέλει, όποτε θέλει να τους κάνει να υποφέρουν. Γι' αυτό δεν κρατά πολύ το μικρό. Ίσα-ίσα για να τους προειδοποιήσει. Οι δύο γονείς δεν προλαβαίνουν να συνέλθουν από την απαγωγή του παιδιού τους. Είναι σίγουροι πως πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο Παντελίδης που είναι αποφασισμένος να λυγίσει τον Μιχάλη, αλλά η Ελένη δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Ο μεγαλοδικηγόρος θα βρει το μάστορα του από την ταπεινή νοικοκυρά, γιατί η Ελένη έχει τσαγανό και θα το αποδείξει, απλώνοντας ομπρέλα προστασίας στην οικογένεια τους. Παράλληλα, με το πείσμα που την διακρίνει προσπαθεί να πείσει τον σύζυγό της να μην υποκύψει στους εκβιασμό του Παντελίδη, ενώ ο Σάβας, ο οποίος μαθαίνει για αυτό που τους έκανε ο δικηγόρος, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Ο Μιχάλης παίρνει τις αποφάσεις του σχετικά με την δελεαστική πρόταση που του έκανε ο Παντελίδης και πηγαίνει στο γραφείο του μαζί με την Ελένη για να του τις ανακοινώσει. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν πλέον καλά για τον Ιπποκράτη. Πίστευε πως χωρίς το δικό της μωρό η Ειρήνη, θα δενόταν περισσότερο μαζί του και θα αφοσιωνόταν στον ίδιο και το γιο του. Η ίδια μπορεί να λατρεύει τον Ορφέα, όμως νιώθει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο που την θέλει ο Ιπποκράτης. Έτσι, οι εντάσεις μεταξύ τους φουντώνουν όλο και περισσότερο και μέσα σε όλα αυτά ο Στελής μαθαίνει άλλη μία από τις χειριστικές κινήσεις του Ιπποκράτη. Στο μεταξύ ο Μάκης απαιτεί από τη μητέρα του να του πει το λόγο που δεν εγκρίνει την σχέση του με τη Λίνα. Η Μαρία έρχεται σε δύσκολη θέση καθώς δεν της είναι εύκολο να του μιλήσει για το ερωτικό παρελθόν της και να του πει πως η Λίνα είναι κόρη του πρώην εραστή της. Και φυσικά δεν μπορεί να του αποκαλύψει πως η Θοδώρα στην πραγματικότητα είναι ετεροθαλής αδερφή του αλλά και ετεροθαλής αδερφή της Λίνας. Ο Άγγελος από την άλλη βρίσκει διάφορες δικαιολογίες για να αποφύγει τον Αραβόνα στην Κρήτη, αλλά η Βάσο έχει έτοιμη μία λύση που δεν θα του αρέσει καθόλου. Ο Πέτρος δεν μπορεί να εγκαταλείψει ξανά τη μητέρα του, τώρα που τον έχει τόσο ανάγκη. Έτσι, επιστρέφει στο χωριό του ύστερα από ένα χρόνο απουσίας και παρότι προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο αόρατος, πέφτει πάνω σε ένα παλιό του γνώριμο. Η βεντέτα που απέφευγε τόσους μήνες κινδυνεύει να αναζωπηρωθεί. Η Λαμπρινή αποκαλύπτει στον παπά Γρηγόρη ότι πήγε και την βρήκε ο Πέτρος πριν από το χειρουργείο και αυτή τη φορά, εκείνος δίνει βάση στα λόγια της. Στο μεταξύ η Λίνα δέχεται μία ανθοδέσμη από ένα μυστηριώδη αποστολέα, βάζοντας σε σκέψη τον Μάκη που θέλει να ξέρει ποιος της στέλνει λουλούδια. Ο Πέτρος συνειδητοποιεί ότι ο Στελής έχει πάει στην Κρήτη μαζί με την Ειρήνη και θέλει πολύ να τη συναντήσει. Αν και μέσα του ξέρει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ο Βασίλης θυμάται κάτι από το παρελθόν του με τη Στέλλα που τον κάνει να αναθεωρήσει ριζικά την στάση του, ενώ ο Ιπποκράτης βρίσκει το γράμμα του αδερφού της Δήμητρας από τη Μόσχα και απαιτεί εξηγήσεις. Έτσι το μεγάλο μυστικό της αποκαλύπτεται και συνταράσει τα θεμέλια του σπιτιού του. Μετά από αυτό, ο Ιπποκράτης την διώχνει από το σπίτι.
Η ανθοδέσμη του Όθωνα κάνει τη Λίνα να πει ψέματα στον Μάκη και ζητάει τη βοήθεια της Βάσους και του Άγγελου για να μην την καταλάβει. Ο Βασίλης και η Στέλλα μπλέκουν σε έναν καυγά που έχει επεισοδιακή κατάληξη, ενώ ο Παντελίδης συλλαμβάνει ένα ακόμα σχέδιο. Αυτή τη φορά για τη Λίνα και τον Όθωνα. Παράλληλα, ο Σάβας ανακαλύπτει ένα ένοχο μυστικό από το παρελθόν του Παντελίδη που θα βοηθήσει να πάρουν το πάνω χέρι στην δίκη. Η Στέλλα εκμυστηρεύεται στον Σάβα την αγωνία της ότι δεν κάνει για μητέρα, ενώ ο Ιπποκράτης, σκαλίζοντας το παρελθόν του Αντώνη Καραδήμου, καταλαβαίνει ότι ο Πέτρος έχει πάει στην Κρήτη, εκεί όπου βρίσκεται και η Ειρήνη. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης και οι Πολυξένοι φτάνουν απροειδοποίητα στην Αθήνα, αναγκάζοντας τη Λίνα να τους πει επιτέλους την αλήθεια για τον Μάκη και την σχέση τους. Ο παπά Γρηγόρης αποκαλύπτει στη Λαμπρινή ότι είδε και αυτό τον Πέτρο και ζητά τη συγχώρεσή της για όλους αυτούς τους μήνες που έχασε την πίστη του. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.